Ναι, έρχομαι από το λιμάνι του Πειραιά, έχει νεκρώσει και τα πλοία είναι καθυλωμένα. Εκεί λιμενεργάτες σύσσωμοι είναι αποφασισμένοι μέσα και από αυτή τη μορφή της απεργίας να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, τα οποία και μετά την ιδιωτικοποίηση έχουν τσακιστεί ακόμα περισσότερο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Το 2017 είχαμε το ναυάγιο στο δεξαμενόπλιο Αγία Ζώνη 2. Είχε μια σοβαρή θαλάσσια ρήπανση στον Αργοσαρονικό. Δεν ήταν ναυτικό ατύχημα, ήταν από ό,τι είπε το πόρισμα του Συμβουλίου Ναυτικών Ατυχημάτων δολιοφθορά. Ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο η ΡΑΛ ασχολήθηκε, αφού μέσα στα καθηκοντά της είναι και ο πυλώνας εποπτείας λιμένων, ελληνικού δημοσίου, αλλά και ασφάλειας. Επίσης, έχουμε τη λειτουργία στον Πειραιά της Κόσκο, που κανείς πρέπει να δει και βγάζει και συμπεράσματα το πώς λειτουργεί ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και της Ανατολικής Μεσογείου μέσα από την παραχώρηση που κάναν όλες οι κυβερνήσεις κομμάτι-κομμάτι. Βεβαίως, πίσω από τα ρεκόρ των κερδών βρίσκεται η άγρια εκμετάλλευση και εξουθένωση των εργαζομένων, το σμπαράλιασμα εργατικών δικαιωμάτων, ακόμα και έλλειψη στοιχειωδών μέτρων προστασίας για την υγεία και τη σωματική ακαιρεότητα. Δηλαδή, μέσα στην Κόσκο γίνονται εργατικά ατυχήματα, δεν τα καταγράφει, τα βγάζει στο δρόμο, καλεί το ΕΚΑΒ για να μην υπάρχουν ατυχήματα καταγραμμένα. Ή όλοι οι λιμενεργάτες σε όλα τα λιμάνια και οι παλιοί του Όλπου είναι ενταγμένοι στα βαριά και ανθυγινά. Θα πρέπει να ενταχτούν και οι λιμενεργάτες στην προβλήτα 2 και 3 του λιμανιού της Κόσκο. Το λέω με την έννοια, και αυτό καθυστερεί έντονα και με νομικούς ακόμα τρόπους. Ή τώρα τελευταία καταργεί το σκατζαδόρο στους χειριστές και έτσι εντατικοποιεί την εργασία ακόμα πιο πολύ. Πράγμα επικίνδυνο και για, και για τη φορτοεκφόρτωση, αλλά κυρίως ήταν μια κατάκτηση που διασφάλιζε την υγεία και ακαιρεότητα, αφού η φύση αυτή της δουλειάς καταπονεί και προκαλεί μυοσκελετικά προβλήματα. Τα αναφέρω γιατί θέλω να μάθω κατά πόσο αυτά απασχολούν τη ΡΑΛ. Και επίσης να αναφερθώ και εγώ στο τουριστικό λιμάνι που ετοιμάζεται στην Πειραϊκή από την Κόσκο. Βεβαίως ήταν στη σύμβαση του 2016 που εγκρίθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η ουσία είναι ότι αλλάζει χρήση γης και από χώρος αναψυχής, αλιείας, πολιτιστικής κληρονομιάς, γιατί εκεί είναι και ο τάφος του Θεμιστοκλή και τα τείχη. Όμως καταστρέφεται και μετατρέπεται σε βιομηχανική, καταστροφές μη αναστρέψιμες και με επιπτώσεις στο νικιστικό ιστό της περιοχής. Όπως θα αναφερθώ και πάλι, υπάρχει επιχείρηση πετρελαιοδών αποβλήτων στο Κερατσίνι στα λιπάσματα με άδεια του ΣΥΡΙΖΑ και επιδότηση. Αυτό πόσο είναι συμβατό με την προστασία των κατοίκων, γιατί υπάρχουν και κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες. Και τέλος θέλω να ρωτήσω πού βρίσκεται το θέμα των 10 λιμανιών, δεδομένου ότι η εγχώρησή τους βεβαίως είναι γιατί η επιλογή που υπάρχει είναι για την
για την ανάπτυξη του διαμετακομιστικού κέντρου που έχει επιλέξει η αστική τάξη, όμως ταυτόχρονα δίνεται και για στρατιωτικούς λόγους, όπως είναι αυτό της Αλεξανδρούπολης, που ο ίδιος ο Αμερικανός πρέσβης το χαρακτηρίζει στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο για την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, που θα εξυπηρετήσει εποπτεία στη Μαύρη Θάλασσα και τη Βαλκανική. Και με αυτή την έννοια, πόσο επικίνδυνο είναι και για τη χώρα και για το λαό. Ευχαριστώ.